Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η ζωή της Αριάδνης αλλάζει δραματικά, καθώς πέφτει θύμα αγριού ξυλοδάρμου και κινδυνεύει να μείνει παράλυτη. Οι μέρες στο νοσοκομείο θα είναι κρίσιμες, ενώ γύρω της οι δικοί της άνθρωποι, η μητέρα της και ο πατέρας της ζουν απίστευτη αγωνία. Ο Κουράκος από την άλλη, δεν μπορεί να είναι πλάι της στο νοσοκομείο, και αυτό τον κάνει να καταραίει ψυχικά. Ωστόσο ζητάει από την Βασιλική, που είναι η μόνη που γνωρίζει, να τον ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια. Τα χτυπήματα στην σπονδυλική στήλη ήταν βαριά και προκάλεσαν διατομή του νοτιαίου μυελού, με αποτέλεσμα να προκληθεί η νευρολογική βλάβη στην Αριάδνη και να μείνει παράλυτη. Η Αριάδνη καθυλώνεται σε ένα πυρικό καροτσάκι. Οι ημέρες που έρχονται είναι δραματικές και για εκείνη και για την οικογένειά της, ενώ ο Κουράκος καταραίει όταν βλέπει την αγαπημένη του σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ο Γολγοθάς της Αριάδνης ξεκινάει, αλλά η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί. Γι' αυτό και η Αριάδνη θα μπει σε μια διαδικασία αποκατάστασης με φυσιοθεραπείες, προκειμένου να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Κάτι που βέβαια θα πάρει μήνες. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.